Η πολύκροτη υπόθεση Μιλά, που έφερε στην επιφάνεια το θέμα του εκφοβισμού στα κοινωνικά δίκτυα και το σχολικό περιβάλλον στη Γαλλία, οδηγώντας την κυβέρνηση σε αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, κρίνεται ενώπιον της δικαιοσύνης. 13 κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδόλιο στη δίκη που ξεκίνησε στο Παρίσι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για μπούλινγκ στο διαδίκτυο και απειλές κατά της ζωής. Ο φόβος αλλάζει πλευρά. Όσο περισσότεροι από εμάς μιλάμε ανοιχτά, τόσο πιο δυνατοί θα είμαστε, τόσο πιο ισχυροί θα είμαστε απέναντι στις απειλές και την παρενόχληση. Αν δεν κάνουμε κάτι, απλώς θα γίνεται χειρότερη, αν συνεχίσουμε να υποτασσόμαστε. Στις αρχές του 2020, η 16χρονη τότε Μιλά διατύπωσε επικριτικά σχόλια για το Ισλάμ στο διαδίκτυο. Δέχθηκε κύμα ομοφοβικών και μισογενικών επιθέσεων, αλλά και κατηγοριών για υποκίνηση σε ρατσιστικό μίσος. Σε βάρος της δεν σχηματίστηκε δικογραφία. Μετά την δολοφονία του καθηγητή γυμνασίου Σαμιουέλ Πατή τον περασμένο Νοέμβριο, ξέσπασε νέο κύμα επιθέσεων σε βάρος της με απειλές θανάτου που είχαν σαν αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το σχολείο και να τεθεί υπό αστυνομική προστασία.